Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 10 και όπως σας είδαμε και με ανακοινώσεις και με email που σας στείλαμε, έχουμε εδώ πέρα μια καταπληκτική μπάντα, τους The Gang, τους οποίους η αλήθεια είναι ότι τους άκουσα πριν από, όχι χθες, το προηγούμενο Σάββατο, στο Malden Jazz, και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, όπως είχα πει και στον Βασίλη που μιλήσαμε τηλεφωνικώς. Είναι μια καταπληκτική μπάντα και θα τους γνωρίσουμε σήμερα. Έχω απέναντί μου τον Νίκο, γεια σου Νίκο. Γεια. Ο οποίος είναι ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής. Βασικά όλοι τραγουδάτε εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή και εσύ τραγουδούσες από ό,τι θυμάμαι και ακόμα. Και ο κόσμος τραγουδάει. Και ο κόσμος, αυτό είναι το βασικό, ότι τραγουδάει ο κόσμος. Ας πούμε ότι είσαι ο κεντρικός τραγουδιστής, ρε παιδί μου, της μπάντας. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση με την μπάντα. Πρώτον, έχετε φοβερή ενέργεια. Φοβερή ενέργεια. Δεύτερον, εσύ είσαι τρελοκομείο κανονικά. Εγώ. Δηλαδή στο live. Δεν έχει καμία σχέση όπως τον ακούτε τώρα που είναι μαζεμένος, που είναι έτσι. Έχω πάρει τη ραδιοφωνική φωνή. Τη σοβαρή ραδιοφωνική φωνή μου. Τη σοβαρή ραδιοφωνική φωνή του, κυρίες και κύριοι. Όντως, μέσα στο Facebook είδα ότι έτος δημιουργίας έχετε βάλει το 1995. Παρακαλώ. Όχι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γιατί? Νομίζω ότι δεν το επέτρεπε. Αν είσαι πιο νέος, δεν σε βάζει το Facebook μέσα. Σοβαρά το λέτε? Ναι. Λοιπόν, πες μου το έτος δημιουργίας σας. Πότε ξεκινάει αυτή η ιστορία της μπάντας? Κάνα χρόνο. Ένα χρόνο και κάτι. Ένα χρόνο. Γνωριζόμασταν από μικρή. Από μικρή. Και τι έγινε? Φίλοι ήμασταν. Τι να κάνουμε. Παίζατε σε άλλες μπάντες? Όλοι παίζαμε αλλού. Και λέμε, στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Μουσική έχει πολύ. Τι να κάνουμε, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Πήγαμε. Και έτσι απλά. Ναι. Ωραία αυτό. Κάπως έτσι γίνεται νομίζω πάντα. Καλά, ναι, συνήθως έτσι γίνεται, όντως. Έτσι απλά τα πράγματα ξεκινάνε. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε δηλαδή μεταξύ σας? Από παιδική φίλη, από φαντάρι, τι? Ο Κώστας μας έκανε τη χάρη να έρθει τώρα. Α, είναι πολύ φρέσκος δηλαδή. Φρέσκος. Α, ψαράκι δηλαδή. Κανονικά, ψάρακλας. Ναι. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους μάλλον τους ξέρεις παραπάνω. Ναι. Έτσι είναι η κλασική ιστορία που τη λέμε πάντα. Ότι γνωριστούμε. Λοιπόν. Ναι, οπωσδήποτε. Δεν πείτε. Κάτσε να πάρω και θες. Λοιπόν, γνωριστήκαμε σε ένα γυράδικο. Χριστός και Απόστολος, σε ένα γυράδικο. Λοιπόν, είχαμε πρόβα όλοι με διαφορετικές μπάντες. Ναι. Και είπατε όλοι να πάνε να φάτε κάποια στιγμή. Ναι, τελείωσα λίγο. Και μετά λέγαμε τι έγινε, τι έπαιξε, τι δεν έπαιξε εσύ. Και πήγαμε σε ένα γνωστό φασφουντάδικο της πόλης. Ναι. Όπου θα το πω το όνομα, το γνωστό όνομα, ο Groove Master. Ναι. Ένα εκπληκτικό παιδί. Φίλος λέει: παιδιά, να από εδώ. Νίκος από τα παιδιά. Ναι. Τα δύο είναι αδέρφια, ο Ανδρέας και ο Νίκος. Και λέει: να, τι κάνετε το Σάββατο, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Παίξαμε και μέσα στα πρώτα 10 λεπτά, χωρίς υπερβολή τώρα, λέμε: εντάξει, πρέπει να κάνουμε μια μπάντα οπωσδήποτε. Αυτό άργησε στην αρχή. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια live, χωρίς πρόβες όμως. Τίποτα έτσι. Ναι, λέμε τι θα πάμε να παίξουμε. Να αυτό, λίγο έτσι, να λίγο punk, λίγο rock, λίγο. Ναι, ωραία. Παίξαμε και τελείωσε. Μετά δέσατε. Μετά παίζαμε και λέγαμε πότε θα τελειώσουμε τις συνεργασίες που είχαμε όλοι. Να ξεκινήσουμε επιτέλους. Να ξεκινήσετε κανονικά. Ναι, έλα, ρε, τόσο όμορφα δηλαδή κύλησε. Ήταν καταπληκτικό και είναι καταπληκτικό. Νομίζω δεν ξέρω τι αν απολαμβάνουμε πολύ τα live ή τις πρόβες. Στην πρόβα δεν σας έχω δει, αλλά το live σίγουρα το απολαμβάνετε. Χθες καταρχήν να πω ότι είχαμε ένα απίθανο live. Αυτό θα το πούμε σε λίγο. Σε λίγο? Θα το πούμε σε λίγο, αυτό θα μας εξηγήσει. Μου έχει φέρει και την κάμερα που ακόμα δεν μου έδειξες. Θα πρέπει να δούμε στιγμιότυπα που γίνανε χθες στο Malden Jazz. Που είχατε αυτή την φοβερή. Σαν συναυλία μου εξήγησες ότι θα είναι. Μπράβο, ναι, έτσι. Όντως έτσι έγινε, ήταν όλοι όρθιοι. Ήταν όλοι όρθιοι. Το θέμα ήταν ότι πρώτη φορά λέγαμε ότι θα κάνουμε ένα περιορισμένο live γιατί θα είναι όρθιοι άνθρωποι. Ναι. Τρελή τώρα, ναι. Ναι, να παίζουν 4 ώρες συνεχόμενα και τελικά κάναμε ένα live. Δεν ξέρω ποιος ήθελε να τελειώσει, δηλαδή ποιος περίμενε να φύγει πρώτος. Γιατί το κοινό ήταν οι εμείς. Και τελικά μείναμε και οι δύο. Μείνατε και οι δύο. Με αυτά άγρια χαράματα. Ωραία, τι ώρα το τελειώσατε χθες? Γύρω στις 4 και. 4.30, ναι. Αυτά, να αντέξατε όμως, εντάξει. Ναι. Ή μετά λιποθυμίζετε, έλεγα. Όχι, μετά πήγαμε για μπύρα. Α, αυτά είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Πριν να ακούσουμε τραγουδάκι δικό σας, θέλω να μου πεις. Τι. Χίλια συγγνώμη, να ευχαριστήσω αυτούς που ήταν χθες. Οπωσδήποτε. Τους ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Θέλω να μου πεις πριν να ακούσουμε τραγούδι δικό σας, πώς βγήκε το όνομα, ποιανού ήταν η έμπνευση και τι. Πώς βγήκε αυτό από τον γκάνγκ, τι. Το. Τι. Ναι.
έξω από το γυράδικο ήταν ένα μηχανάκι και γκάζερ. Πάλι στο γυράδικο έχει μείνει. Λοιπόν, είναι τα αρχικά, τα αρχικά μας. Είναι το ακρονίμιο, ας πούμε. Έλα ρε. Και τα ενώσατε όλα μαζί. Ενώσαμε και τον Gang. Έχει όμως μια. Ναι, είναι, ναι. Δηλαδή, όποιος μας βλέπει, εντάξει, δεν είμαστε και τα πιο σκαπηγά στον κόσμο. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Άμα τους δείτε, θα καταλάβετε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τους άκουσα πρώτη φορά. Είχαμε πάει, κάθισα. Ξεκινάνε τα παιδιά, έχουν παίξει 3-4 τραγούδια. Και κάποια στιγμή αποφασίζει αυτός να πει: Παιδιά, είμαστε The Gang. Λέω: Ναι, αφού δεν μας το είπε και στο τέλος, ας πούμε, ποιοι είναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τρελοκομείο κανονικά, δεν παίζονται. Θα ακούσουμε το τραγούδι Μεταμόρφωση, το οποίο θες να μας πεις λίγο ποιος έχει γράψει μουσική, στίχους, τέτοια όλα αυτά. Όχι. Δεν θες, είναι μυστικό. Σε την Coca-Cola, δεν μπορούμε να το μάθουμε. Λοιπόν, στίχους έγραψε το παιδί που κάθεται εδώ στον καναπέ. Γεια σου, παιδί μου. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Ναι, ναι. Του Μιχαήλ. Ναι. Και μουσική έγραψε. Ποιος ήταν, ποιος ήταν. Ναι, ο Ανδρέας στη βασική ιδέα. Ο Ανδρέας Παραπονιάρης. Τώρα αυτό είναι Ανδρέας Παραπονιάρης, είναι κανονικό. Ναι. Είναι κανονικό. Είναι όντως Παραπονιάρης. Το χρησιμοποιώ και για ψευδόνυμο όμως. Α, ωραία. Δίτη χρήση. Μάλιστα. Γεια σου, Παραπονιάρη. Έτσι. Στο στρατό φαντάζομαι. Παραπονιάρης Ανδρέας. Ωραίο θα ήταν αυτό. Δεν πήγε ακόμα. Ναι, θα πάει. Και μάλλον δεν θα πάει ποτέ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Με το χθεσινό κούρεμά του δεν πρόκειται να το πάμε. Πάμε να ακούσουμε The Gang και Μεταμόρφωση. Και πόσο κρατάει, σε 3 λεπτά και κάτι είμαστε πίσω να συνεχίσουμε αυτή τη συνομιλία μας. 24-hour music radio. Mood radio. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον Νίκο και με τους The Gang. Μετέφερε λίγο το μικρόφωνο λίγο προς το φώνημα. Ναι, έτσι, μπράβο. Okay. Εκεί καλά είσαι, μια χαρά είσαι. Βλέπεις τη σχέση έχω, έτσι. Με το μικρόφωνο. Α, δεν το συζητάμε, μοναδική. Έτσι. Λοιπόν, εκεί όταν ήσασταν στην συναυλία, έχουμε καμιά σχέση με Αγγλία σε συναυλία, λέω. Έχει πάει κανείς από εσάς Αγγλία, τίποτα. Ναι. Τουρίστες μόνο. Γιατί θυμάμαι τον πρόλογο που κάνατε για τον James. Ναι, ναι. Το ποιο, ποιο είχατε παίξει, δεν θυμάμαι τον James που είχατε παίξει. Πες με το Say Something ήταν έτσι. Δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι. Εγώ είχα τη χαρά κάποια στιγμή να βρεθώ σε ένα stage. Ναι. Στο Brixton Academy συγκεκριμένα. Ωραία. Πώς ήταν εκεί. Πάρα πολύ όμορφο. Άσχημα που ήταν, φαντάζομαι. Πάρα πολύ όμορφα, ναι. Φαντάζομαι. Και έτσι, παίζαμε να το. Παίξανε οι James Gunn live. Ναι. Και κάποια στιγμή κατέβηκε κάτω ο δημιουργός τραγουδιστής. Ενώ το ήξερα, ρε παιδί μου, κάτι μου έλεγε μέσα μου και μου δίνει το μικρόφωνο και είπα ένα κομμάτι. Άντε ρε, αυτά είναι. Και μετά κόλλησες. Ναι, μετά λέει ο τύπος, ρε παιδί μου, πω, τι γίνεται τώρα, δε. Ναι, πρέπει να αγχώθηκε, ναι, αγχώθηκε. Αυτά είναι. Και μετά, ναι, ξεκίνησα λίγο. Έκανα κάτι-δυο επιτυχίες στην Αγγλία. Μετά δεν με σήκωνε. Με το Sting. Δεν σε σήκωνε μετά όμως το κλίμα. Με το Sting ήταν στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι, φαντάζομαι. Έχεις να με δείξεις φωτογραφίες έτσι. Ναι. Φαντάζομαι. Ωραία. Αλλά δεν τις βγάζει, θα μου λέγανε. Φάει την κρέπα σου εσύ, βρε. Φάει την κρέπα σου. Σήμερα. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ καλά. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Άλλος πορωμένος με James από εκεί πέρα. Θέλω να μου πεις λίγο. Αυτό έχει πάρα πολλούς φαν. Έχει πάρα πολλούς φαν, αλλά νομίζω ότι. Πιο πολύ από ό,τι στην Αγγλία. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δεν συμφωνείς ότι τους έχουμε λίγο υπερεκτιμημένους εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, οκ, okay, και στην Αγγλία έχουν φαν. Δεν αλλά... μου άρεσε το γεγονός ότι ήρθαν εδώ και παίξανε 2 μέρες συνεχόμενα. Κάτι παίξανε 2, νομίζω 3 μέρες παίζανε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος. Τρεις παίξανε. Ναι, γινόταν πόλεμος κανονικά. Νομίζω ότι πέραν από την Αγγλία και την Ελλάδα, οι James δεν έχουν αυτή τη μεγάλη ανταπόκριση στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, γενικά στον κόσμο. Δεν είναι. Το χρόνο 2 φορές. Εμείς δεν. Παταγιάννα, Αθήνα. Ευχηθήκαμε. Αλλά είναι γκρουπάρα, ναι. Αυτό έλεγα. Δεν είναι κανείς ότι δεν είναι γκρουπάρα. Απλά στην Ελλάδα νομίζω ότι τους έχουμε πολύ. Και ειδικά εδώ Θεσσαλονίκη. Καλό, και στην Αθήνα ακούγεται πάρα πολύ, αλλά Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι πιο. Τους έχουμε πιο καλό χαϊδεμένους. Ισχύει αυτό, ναι, ισχύει. Δεν ξέρω το στυλ, δεν ξέρω. Η μουσική ίσως να ταιριάζει πιο πολύ. Ποιος ξέρει. Ο ήχος του ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι, ο ήχος. Ναι, ο ήχος. Καλά, σίγουρα είναι αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο. Πάντως στην Αγγλία παίξαν πολύ καλύτερα από ό,τι εδώ. Πήγα και εδώ στην Αγγλία. Mm-hmm. Στην Αγγλία ήταν καταπληκτική. Είναι εντός έδρας. Ήταν εντός, ναι, και νομίζω ότι εκεί η κριτική είναι λίγο πιο αυστηρή. Καλά, φαντάζομαι. Mm. Φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις λίγο ποια είναι η μουσική σου. Έχεις κάποια μουσική παιδεία, έχεις κάποιο όργανο, έχεις μάθει. Ναι, όλοι γενικά στην πάντα. Έχω κιθάρα. Έπαιζα κλασικές σπουδές. Mm-hmm. Μέχρι η αρμονία. Και οι υπόλοιποι έτσι είναι, φαντάζομαι, υπάρχει μια σχέση εδώ και χρόνια. Ναι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Άλλοι γεννήθηκαν με αυτό.
Εσένα κοιτάει. Όχι. Δεν γεννήθηκε με αυτό. Γεννήθηκε κανονικό παιδί. Όχι. Κανονικό παιδί. Το κοιτάω και εννοούμε βέβαια τον drummer μας. Α, ο οποίος είναι ο απόλυτος drummer. Γιατί το λες αυτό, τι, έχουμε κάτι να. Ο άνθρωπος είναι. Έχει γεννηθεί γι' αυτό. Ωραία. Ναι, γεννηθεί γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο drummer. Δηλαδή είναι μουσικός. Καλό αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και αυτό. Και εξυπηρετεί εμάς. Δηλαδή η μπάντα νομίζω στηρίζεται στον drummer. Καλά. Αυτό, ναι. Όντως. Ναι. Πες μου λίγο ποιο κομμάτι θες να βάλουμε μετά να ακούσουμε. Έχω εδώ πέρα ένα που γράφει Gang 3 Mix The On. Ναι. Θες να βάλουμε αυτό. Η τελευταία παράσταση. Αλλά και στο τέλος αυτό. Αυτό στο τέλος. Okay, ποιο άλλο μου έχεις δώσει τώρα, βοήθαμε ρε Σικώστα να πούμε. Ποιο θα βάλουμε τώρα. Όχι, η τελευταία παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία κομμάτι. Θα βάλουμε. Νομίζω θα τελευταία παράσταση. Ναι. Κατά μου, τελευταία παράσταση τώρα. Ναι. Πού είναι η τελευταία παράσταση, ρε παιδιά. Ναι, βοήθα και εσύ, ρε Κώστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό και μετά, αφού έφαγες εσύ την κρέπα, θα αλλάξουμε θέσεις. Εσύ, Κώστα, θα πας στη θέση του Νίκου και εσύ θα έρθεις εδώ πέρα. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά. Ναι, θα ξαναμιλήσουμε, μην αγχώνεσαι. Όχι, δεν θέλω τώρα να το πω. Δεν πες το, πες το. Δεν κρατιέμαι, σου λέω. Πες το, πες το. Γιώση, χρόνια πολλά ποιος. Χρόνια πολλά. Σε ποιον. Πες ρε ένα, σε ποιον. Δεν λέω. Γιατί, τι, γιατί είσαι έτσι, γιατί, ζαβολιάρισες. Όχι, γιατί θα ξαναβγώ μετά. Κάπου το έταξε τώρα. Να κάνω και παρουσίαση του κομματιού. Ναι, θες να βάλω να παίξει, έλα να βάλω να παίξει και μπορείς εσύ να τον παρουσιάσεις. Ναι, ναι, μπορείς, ξεκίνα παιδί μου. Είναι η Gang και ακούμε το τελευταίο παράσταση. Τι παρουσίαση ήταν, δεν λέω και εγώ θα πει κάτι.